Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μαθητών του Εσπερινού ΕΠΑΛ στην εθελοντική ημοδοσία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Η διευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ, Ευαγγελία Μητρογιώργου, αναφέρθηκε σε δήλωσή της για τη σημαντικότητα να χαρίζει κάποιος αίμα στο συνάνθρωπό του. Είναι μια δράση η οποία επαναλαμβάνεται χρόνια και τη στηρίζουμε και για ακόμη μια φορά. Εντάσσεται γενικότερα στο πλαίσιο των δράσεων για τον εθελοντισμό, για την εξωστρέφεια του σχολείου μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πάλι φέτος μπορέσαμε να το οργανώσουμε και να το στηρίξουμε. Στηρίζουν τα παιδιά τέτοιες προσπάθειες και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην εθελοντική αιμοδοσία. Γενικά είναι πολύ συγκινητικό ότι οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, ανεξαρτήτου ηλικία, στηρίζουν κάθε δράση. Και βέβαια αυτή. Εγώ έτσι είδα λίγο στους παρελθόντας χρόνους. Όντως, η προσφορά από ό,τι μου είπαν εδώ και οι ειδικοί και οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι πολύ σημαντική. Περίπου 20 με 25 φιάλες κάθε φορά. Επαναλαμβάνει τη δράση και δεύτερη, ίσως και τρίτη φορά μέσα στο σχολικό έτος. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και εμείς, ως Εσπερινό ΕΠΑΛ, ως σχολική κοινότητα, να συνεισφέρουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο σκοπό. Δώστε και ένα μήνυμα σε όποιον δεν το έχει δοκιμάσει, πόσο σημαντικό είναι να δίνει κάποιος αίμα. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλει μόνο 5 λεπτά από το χρόνο μας. Είναι μια διαδικασία απόλυτα ασφαλής. Γίνεται έτσι εδώ με τους υπεύθυνους. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί έστω και μία φιάλη αίμα μπορεί να σώσει μία ζωή. Και είναι πολύ σημαντικό. Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας και συγκεκριμένα το Τμήμα Αιμοδοσίας στάθηκε αρρωγό στην προσπάθεια του Εσπερινού ΕΠΑΛ για την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Κύριε Ευαγγέλου, χρόνια εθελοντής αιμοδότης. Εντάξει, όχι χρόνια εθελοντής, αλλά όποτε χρειάζεται και όταν υπάρχουν τέτοιες εξαιρετικές δράσεις όπως αυτή που οργάνωσε το Εσπερινό ΕΠΑΛ Άρτας. Και να ευχαριστήσουμε εδώ την κυρία Μητρογιάννη, τη Διευθύντρια. Να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι και τα προηγούμενα χρόνια το Εσπερινό ΕΠΑΛ Άρτας έκανε τέτοιες δράσεις και μάζευε πολλές φιάλες αίματος για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Να ευχαριστήσουμε το νοσοκομείο Άρτας, το γιατρό τον κύριο Κότση, το νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ, κυρία Αγγέλη, στους μαθητές μας, γιατί είναι τα παιδιά αυτά που μας παρακίνησαν και μας για να δώσουμε αίμα και έτσι να είναι επιτυχημένη αυτή η δράση. Θέλω και το δικό σας μήνυμα. Όποιον δεν έχει δώσει αίμα, να δώσει. Εγώ θέλω να πω, έτσι από την εμπειρία μου, από τις λίγες φορές που έδωσα αίμα, ότι είναι 5 λεπτά, είναι μία ανώδυνη διαδικασία, είναι ένα αγαθό το οποίο δεν αγοράζεται, δεν πουλιέται, δωρίζεται όμως για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.